Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα σε αυτή την πανέμορφη μέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη μέρα πανέμορφη. Είναι, αλλά θα συνεχίσει να είναι πανέμορφη γιατί είσαι εδώ να μας λύσεις απορίες του κοινού, των ανθρώπων που μας παρακολουθούν πιστά όσο και έχουν ερωτήσεις. Απευθύνονται σε εσένα και μόνο εσύ μπορείς να δώσεις λύση. Τέλεια. Είσαι έτοιμος? Νομίζω, έτοιμος. Πάμε. Εντάξει, θα σε εξετάσω. Άρα να δούμε μαζί λοιπόν τις ερωτήσεις που έχουμε συγκεντρώσει από όλους εσάς, από όλες τις απορίες που έχετε. Δανάη, πάμε στην πρώτη ερώτηση, παρακαλώ. Σαν τηλεπαιχνίδι νιώθω, αλλά όχι. Λοιπόν, τρώω όλη μέρα από στεναχώρια. Έχω πάρει πάρα πολλά κιλά και δεν μπορώ να σταματήσω. Τι να κάνω? Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε πως το φαγητό είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ψυχολογική μας κατάσταση, με την ψυχοσύνθεσή μας. Εάν είμαστε στεναχωρημένοι, το ρίχνουμε στο φαγητό. Το κάνουμε αρκετοί. Ναι, κάποιοι το κάνουν έτσι, δηλαδή κάποιοι το ρίχνουν στο φαγητό όπως και εγώ είχα κάνει παλιά. Άλλοι το ρίχνουν στο να μην τρώνε. Okay, γιατί θέλω να κάνουν κακό στην αυτό. Σίγουρα. Αλλά ναι. Και τα δύο πάλι είναι άκρα. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν εγώ ήμουν καλύτερος να απαντήσω σε αυτό, γιατί πριν έτρωγα. Αυτό φαγητό. Καλά τώρα τα αγγλικά του Θεού. Θεού είναι λίγο δύσκολο, αλλά δες τώρα τι γίνεται. Είχα μια συζήτηση χθες, προχθές, αν δεν κάνω προχθές, με μια διατροφολόγο η οποία ειδικεύεται κιόλας σε βουλιμία και υπερφαγικά επεισόδια. Ναι. Okay. Και αυτό που μου είπε είναι το εξής, ότι συνήθως ο άνθρωπος προσπαθεί να καλύψει ένα συνέστημα το οποίο νιώθει εκείνη τη στιγμή, με το να δηλαδή ένα άσχημο συνέστημα, δηλαδή άγχος, στρες κτλ. Προσπαθεί να νιώσει κάπως ότι είναι ασφαλής. Okay, ότι δεν θα γίνει κάτι κακό και προφανώς το μαϊμουδάκι μέσα μας που είναι το σώμα, πού νιώθει καλύτερα όταν τρώει ότι όλα είναι καλά. Δηλαδή, όπως έλεγε και στο βιβλίο το Sapiens, αν δεν κάνω λάθος, έλεγε ρε παιδί μου ότι όταν είμαστε αγχωμένοι, όταν νιώθουμε κάποιο συνέστημα το οποίο είναι ότι δεν νιώθουμε ασφαλείς, αν φάμε, το μαϊμουδάκι μέσα μας θα νιώθει ότι, τρώω, αυτό σημαίνει ότι έχω γύρω μου ασφάλεια. Okay. Το συνδυάζουμε κάπως έτσι. Γι' αυτό κιόλας. Προέρχεται από εκεί, okay, και ένα πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος, ο οποίος έχει και αυτό, γιατί να ξέρετε και εγώ το είχα το συγκεκριμένο πρόβλημα, είναι να φέρνεις λίγο την προσοχή σου στις αισθήσεις που συμβαίνουν μέσα στο σώμα σου όταν ξεκινάς να σηκωθείς, να πας να ανοίξεις πάλι το ψυγείο και να φας κάτι. Εγώ ξέρω πως το καταλαβαίνω, γιατί μου έχει συμβεί και εμένα και δεν ξέρω και στον άνθρωπο που μας έστειλε την δική του την ερώτηση. Όταν έχεις μία δύσκολη μέρα ή όταν βιώνεις μία περίοδο που ταλαιπωρείς, λες, αφού θα πάω στο σπίτι, ας καταναλώσω σοκολάτα, junk food, γιατί μου αξίζει. Ναι, ναι, γιατί ναι. Εγώ σήμερα ταλαιπωρήθηκα, οπότε γιατί να φάω ένα υγιεινό γεύμα, να φάω θερμίδες. Νομίζω ότι και αυτό έγκυται εκεί στο κομμάτι το ψυχολογικό, γιατί νιώθεις πως το φαγητό είναι επιβράβευση. Ναι, ναι, ναι. ναι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ξέρεις τι, κάνεις καλό στον εαυτό σου με το να φας μια σοκολάτα όμως. Δηλαδή, μετά δεν νιώθεις χειρότερα, μετά δεν νιώθεις πιο ότι πέφτεις. Νιώθεις τύψεις και ενοχές. Και όχι μόνο αυτό, νιώθεις ότι σωματικά ότι πέφτεις, ότι είσαι λίγο. Δηλαδή, εγώ όταν τρώω πάρα πολύ ως επεξεργασμένος σου λατάνθρακες, πού να τα πω εγώ, η Μαρία μου, αχού θα τα πει αυτά. Αυτά καλύτερα, γεια σου Μαρία μου. Αλλά νιώθω ότι ξέρεις, έπεσα. Άρα που είχα την άσχημη μέρα, θα γίνει ακόμα χειρότερη. Άμα φάω τη σοκολάτα, το μπέργκερ, τα λοιπά. Οπότε κάνω κακό στον εαυτό μου. Να κοιτάμε λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Εγώ αυτό θέλω να πω. Κοιτάμε λίγο πιο μακροπρόθεσμα. Ωραία. Όχι να κάνει τώρα να νιώσω καλά. Τι κάνουμε? Όταν φτάνουμε σε εκείνο το σημείο που καταλαβαίνουμε ότι μάλλον κατανάλωσα πολλές θερμίδες σήμερα, μάλλον αυτό που έκανα δεν ωφελεί τον οργανισμό μου, το σώμα μου ακόμη περισσότερο. Τι κάνω? Αρχικά, για να μην καταναλώσω αυτό το φαγητό που δεν πρέπει να το κάνω εν τέλει. Αρχικά παρατήρηση, αυτοπαρατήρηση, αυτό είναι που λέω, το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος να παρατηρεί τον εαυτό του όταν κάνει αυτές τις άσχημες κινήσεις, να καταλαβαίνει λίγο τι πράγματα το κάνουν trigger, δηλαδή το πυροδοτούν να το κάνει αυτό. Ανατροφοδοτούν δηλαδή, επίσης πάρα πολλές φορές. Ναι, ακριβώς. Βαρεμάρα ίσως να είναι, okay. Να παρατηρήσει δηλαδή τα patterns της. Σε τι καταστάσεις δηλαδή το κάνεις. Το μοτίβο εννοείς. Το μοτίβο, μπράβο, τα patterns. Δεν πειράζει, όλα εμείς τα καταλαβαίνουμε. Τέλεια. Το μοτίβο το οποίο σου πυροδοτεί αυτές τις ανάγκες. Okay. Και εφόσον το παρατηρήσεις να μην είναι πλέον μια υποσυνείδητη πράξη η οποία να κάνεις, να είναι αλλά συνειδητή. Μάλιστα. Αν το φέρεις στο συνειδητό σου, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το κάνεις. Αν το κάνεις όμως επειδή έχεις full συνείδηση, τότε κάτω είμαι μαζί σου 100%. Μην μπεις δηλαδή σε καταναγκαστικά, όχι, δεν θα φάω τη σοκολάτα. Αν ξέρεις γιατί το κάνεις και είσαι OK με αυτό, κάτω. Μάλιστα. Νομίζω ότι δώσαμε λύση. Κάλυψα. Πάρα πολύ. Δεν έχω κανένα παράπονο. Πάμε στην επόμενη λοιπόν ερώτηση από κάποιον φίλο ή κάποια φίλη. Χώρισα με τον σύντροφό μου μετά από 3 χρόνια και νιώθω πως δεν υπάρχει λόγος να ζω. Παναγία μου. Μακάβριο θα πω εγώ. Οι σχέσεις γι' αυτό είναι, ολοκληρώνονται, κάνουν τους κύκλους τους. Πάμε τη ζωή μας παρακάτω. Ξέρεις τι. Νομίζω ότι υπάρχει λόγος να αισθανόμαστε έτσι. Ναι, δεν υπάρχει όντως. Αλλά ένα λόγο που βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι ειδικά να φτάσουν σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι ότι
έχουν φτιάξει στο μυαλό τους την ζωή τους με έναν άλλον άνθρωπο. Την ιδανική ζωή, μάλλον. Την ιδανική ζωή, ακριβώς. Mm. Πώς θα ήμουνα σε έναν χρόνο, σε έξι μήνες, σε πέντε χρόνια με αυτόν τον άνθρωπο. Και έχουν φτιάξει το μελλοντικό τους σε αυτό τόσο πολύ καλά στο μυαλό τους ότι θα είμαστε μαζί. Και όταν έρχεται ο χωρισμός, μετά λες, δεν βλέπω κάποιο μέλλον για εμένα χωρίς αυτόν. Γιατί ό,τι μέλλον είχα φανταστεί ήταν μαζί του ή μαζί της. Α, σύντροφο. Ναι. Τέλος πάντων, μαζί του ή μαζί της. Okay. Και εδώ είναι η φάση η οποία λες ότι εφόσον δεν θα είμαι πλέον με αυτόν, άρα δεν υπάρχει λόγος, δεν θα φτάσω ποτέ αυτό που είχα φανταστεί, άρα δεν υπάρχει λόγος να ζω. Φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο. Αν είσαι και λίγο πιο. σαν εμένα μερικές φορές πιο παλιά. Αλλά είμαστε όλοι ολοκληρωμένες οντότητες. Ναι, μεν βρίσκουμε έναν άνθρωπο να τον αγαπάμε πολύ και να είμαστε δύο ολόκληρα μαζί. Ακριβώς. Και όχι ο ένας ιδανικά να συμπληρώνει τον άλλον. Ακριβώς. Οπότε μπορούμε να σταθούμε και ευσταθούμε και μόνοι μας στη ζωή. Ακριβώς. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κατοχυρώσουμε όλοι στο μυαλό μας και να το καταλάβουμε πολύ πολύ καλά ότι και να το βάλουμε και στο υποσυνείδητό μας. Ακριβώς. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν, είμαστε οντότητα από μόνοι μας. Και αυτό γίνεται γιατί νόμιζες ότι είσαι μισός και ότι θέλεις το άλλο σου μισό για να γίνεις καλά και τα λοιπά, τόσο ωραία που είναι αυτά. Αλλά μετά φτάνεις... ρόζι νεφάκια που ναι. Μετά φτάνεις αυτές τις καταστάσεις. Και τώρα τι μπορείς να κάνεις, να ξεκινήσεις να φτιάχνεις ένα πλάνο, μια καινούρια ζωή στην οποία θα είσαι χαρούμενη ή χαρούμενος να ζεις σε αυτή. Να μπορείς δηλαδή να βάλεις καινούρια πράγματα τα οποία θα κάνεις, να ξεκινήσεις ως γυμναστήριο, να ξεκινήσεις κάτι καινούριο για σένα, να πηγαίνεις κάπου κάποιες βόλτες π.χ. που δεν θα τις πήγαινες. Δραστηριότητες. Γενικά να φτιάξεις μια καινούρια ζωή την οποία θα σου αρέσει πάρα πολύ να τη ζεις και έξι μήνες μπροστά να κοιτάς τον εαυτό σου πίσω και να λες εγώ ήμουν αυτός. Εγώ το έκανα αυτό. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί εμείς να συζητάμε εκ του ασφαλούς εδώ, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν ένα χωρισμό πάρα πολύ έντονα. Όλα πάνε καλά. Μια βαθιά ανάσα και όλα παίρνουν τον δρόμο τους. Θα πάρουν τον δρόμο τους, ισχύει. Λοιπόν, το έχω περάσει και εγώ, μιλάμε από στα πατώματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει χωρίσει, αλλά η ζωή πάει παρακάτω και εξελίσσεται. Ακριβώς. Για να δούμε τι άλλο υπάρχει εδώ γύρω. Ναι. Νιώθω πως δεν έχω αληθινούς φίλους και δεν νοιάζεται κανείς πραγματικά για εμένα. Τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Okay. Τώρα θίγουμε μεγάλα ζητήματα σήμερα. Την αγάπη, τον έρωτα, τους φίλους. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις τι. Γιατί να προσπαθείς να κάνεις τους άλλους να νοιάζονται για σένα. Εμένα αυτή είναι Μήπως η ερώτηση. Γιατί δεν νοιάζεσαι εσύ αρκετά για τον εαυτό σου. Πολύ καλή απάντηση. Πολύ καλή. μ' άρεσε πάρα πολύ. Δες τώρα τι γίνεται. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν πολλοί άνθρωποι είναι ότι δεν γίνεται να κάνεις έναν άνθρωπο να ενδιαφερθεί για εσένα από το πουθενά. Okay. Mm. Και γι' αυτό κιόλας δεν μπορείς να βρεις πραγματικούς φίλους, γιατί δεν νοιάζεσαι πραγματικά για αυτούς. Νοιάζεσαι να τους κάνεις να ενδιαφερθούν για σένα. Και όπως έλεγε και ο Ντέιλ Κάρνεγκι και το έχω πει και στις συμβουλές ημέρας, αν παρακολουθούσε καλό μεσημέρι περισσότερο, θα το έχεις ακούσει κάποια στιγμή. Α, δεν θέλω, τέτοια όλοι παρακολουθούν. Μπράβο. Δεν θέλω να ακούω τέτοια. Να θυμηθούν λοιπόν μια συμβουλή ημέρας που είχα δώσει, που ήταν η εξής, ότι όπως έλεγε ο Ντέιλ Κάρνεγκι στο βιβλίο του, το πώς να επηρεάζεις ανθρώπους και να αποκτήσεις φίλους, κάτι δεν θυμάμαι πώς το λένε, έλεγε ότι θα βρεις περισσότερους φίλους όταν πραγματικά ενδιαφέρεσαι για αυτούς, έτσι, παρά να προσπαθείς να τους κάνεις όλους να ενδιαφερθούν για εσένα. Δηλαδή, να αλλάξεις τελείως την οπτική σου ότι προσπαθώ να τους κάνω όλους να τους πω τι γίνεται στη ζωή μου και να ενδιαφερθούν για τη ζωή μου. Όχι, ενδιαφέρεσαι πρώτα για τους άλλους. Δηλαδή, να το ρωτήσεις όντως γιατί θέλεις να μάθεις. Τι κάνεις με τη ζωή σου, πώς ήταν η μέρα σου, οτιδήποτε. Και να είναι πραγματικό, να είναι αυθεντικό. Όχι, κάτσε να το πω αυτό για να ενδιαφερθεί μετά αυτός για μένα. Ναι. Όχι, ξεκίνα με πραγματικό, αυθεντικό ενδιαφέρον για τον άλλον άνθρωπο και μετά θα δεις ότι θα το αναγνωρίσει και θα το αρέσει τόσο πολύ που θα θέλει και αυτός μετά να μάθει για σένα. Επίσης, εγώ διαφωνώ και ξεκινώ το σημείο με τις ταμπέλες αληθινός φίλος, φίλος καρδιάς. Αυτοί οι άνθρωποι φαίνονται έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται να πεις ο Γιώργος είναι πολύ καλός μου φίλος. Αυτό το βιώνεις από όλη την κοινή πορεία που έχετε μαζί σε όλη σας τη ζωή. Καταλαβαίνεις ότι σου στάθηκε στα δύσκολα, χάρη και με τη χαρά σου, που είναι σπάνιο να το εντοπίσεις. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπούν πραγματικά. Και είναι οι φίλοι μας. Ακριβώς. Και δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Ποτέ. Οπότε, ναι, αυτό ελπίζω να. Όλα καλά. Σήμερα μοιράζει φιλοσοφία, μοιράζει απαντήσεις. Για να δούμε. Να πάμε και λίγο πίσω σε αυτό πάντως που είπα και πριν. Ότι ξέρεις τι, με είδες, ήρθα σήμερα και είμαι λίγο πιο. Μοιράζω γνώση από εδώ. Γιατί έκανα ένα καινούριο πράγμα. Δηλαδή, ξεκίνησα σε ένα καινούριο γυμναστήριο. Ένα καινούριο πράγμα. Μου έδωσε ενέργεια, μια διαφορετική ενέργεια. Πηγαίνοντας πίσω σε αυτό ότι δεν υπάρχει λόγος να ζω, αφού χώρισα κτλ. Όχι. Κάνεις καινούριες δραστηριότητες, βάζεις καινούργια πράγματα στη ζωή σου και νιώθεις μια αλλαγή μέσα σου. Αυτό. Αυτή την αλλαγή. Αυτή την αλλαγή θέλουμε και επιζητάμε. Για να δούμε. Πάμε να δούμε την επόμενη ερώτηση. Πολλές φορές το άγχος μου με ακινητοποιεί και δεν μπορώ να λειτουργήσω. Αυτό νομίζω το παθαίνουμε όλοι, έστω και σε μία φάση της ζωής μας, έστω και μία φορά. Mm-hmm. Νιώσαμε να μας κατακλείζει το άγχος και να μην είμαστε λειτουργικοί, παραγωγικοί. Να νιώθουμε ότι το άγχος επηρεάζει όλο μας το είναι.
Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα συνήθως αυτό, λόγω του ότι έχουμε μάθει τόσο πολύ να βάζουμε σε ταμπέλες τα συναισθήματά μας. Όχι ούτε καν τα συναισθήματα, τις αισθήσεις μας. Δηλαδή, ένιωσα αυτό τον κόμπο π.χ. στο στομάχι. Το μυαλό μου το εξηγεί σαν άγχος, γιατί ξέρω ότι αυτή τη στιγμή γίνονται πράγματα τα οποία ίσως να μην τα γνωρίζω τόσο καλά, ίσως να φοβάμαι και λέω κτλ. Και το εξηγώ σαν άγχος. Και μετά, με το που γίνεται κάτι αρνητικό στο μυαλό σου, στο σώμα σου δηλαδή, το εξηγεί στο μυαλό σου ότι έγινε κάτι αρνητικό, τι γίνεται, προσπαθείς να το σταματήσεις. Ότι α, πρέπει να κάνω τώρα πράγματα για να σταματήσω αυτό που μου γίνεται αυτή τη στιγμή. Και όπως έλεγε και ο Carl Jung, ό,τι προσπαθείς να αποφύγεις παραμένει. Ό,τι προσπαθείς να σταματήσεις παραμένει. Γιατί το σκέφτεσαι όλη την ώρα. Συνεχίζει, δεν τελειώνει ποτέ. Τουλάχιστον αυτό το οποίο δούλεψε σε μένα και δουλεύει πάντα είναι να αφήσω όντως τον εαυτό μου να αγχωθεί, να νιώσω βασικά την αίσθηση αυτή που νιώθω μέσα μου, χωρίς να προσπαθήσω να το σταματήσω. Και να το αφήσω δηλαδή να περάσει τον κύκλο του, παρά να προσπαθώ να το σταματήσω. Και ξέρω είναι δύσκολο μερικές φορές να το καταφέρεις. Δεν είναι μόνο ότι είναι δύσκολο, νομίζω ότι είναι και εκείνο το συναίσθημα που σε φοβίζει το να αφήσει το άγχος σου να κατακλείσει όλες σου τις αισθήσεις. Ενώ μπορεί να είναι και το ίαμα της ψυχής σου τελικά, αλλά είναι αυτό το κομβικό σημείο να το αφήσω, να αφήσω το μυαλό μου να ξεχαστεί, να κάνω κάτι άλλο για να μην αγχωθώ. Μάλλον πρέπει να αγχωθούμε τελικά. Ναι, αυτό, δηλαδή τουλάχιστον σε μένα βρήκα αυτό ότι κάνοντας πράγματα τα οποία προσπαθώ να αποφύγω το άγχος, απλά παρέμεινε. Γιατί μόνο και μόνο που το έκανα, σκεφτόμουν ότι αυτό το κάνω γιατί έχω άγχος. αλλά το να αφοσιωθώ, να κάνω isolate, δηλαδή να απομονώσω την αίσθηση, την ομή, χωρίς να μπει το μυαλό μου να την εξηγεί σαν άγχος ή οτιδήποτε. Αλλά από ότι αυτή τη στιγμή νιώθω κάποια πίεση, π.χ. στο στομάχι μου ή οτιδήποτε. Μπράβο. Και να κάτσω και να ανασάνω μέσα σε αυτό, ξέρεις, απλά να είμαι εκεί για τον εαυτό μου στην ουσία. Okay. Πώς θα ήταν ένας φίλος εκεί να σε αγκαλιάσει και τα λοιπά. Να σου κρατήσει και το χέρι. Λένε ρε Γιώργο, όταν αγχώνεσαι να πηγαίνεις κοντά στη θάλασσα σε καθαρό αέρα. Εν τέλει βοηθάει πραγματικά ή το βλέπουμε στις ταινίες και απλά το ζηλεύουμε. Ναι, θυμάμαι την τελευταία φορά που περνούσα πάρα πολύ άγχος. Είχα πάει, βέβαια τότε ήμουν στην Αγγλία ακόμα, δηλαδή ήταν πριν κάνα 2 χρόνια και είχα τόσο άγχος που μου λέει, δούλευε σε μια δουλειά και μου είχε πει η μάνατζερ μου, ξέρεις τι, σε βλέπω ότι δεν είσαι καλά, πήγαινε στην λίμνη και κάτσε και άραξε όσο χρειάζεσαι. Okay. Και πήγα εκεί και πραγματικά μόνο και μόνο είδες διαφορά που δηλαδή μέσα σου. Άπειρη. Γιατί έκατσα με τον εαυτό μου. Σαν να αγκαλιάζεις τον εαυτό σου, σαν να του λες it's okay, άσε να αγχωθείς, είμαι εδώ για σένα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορώ να δώσω κι εγώ. Και εγώ θα πω ότι κάθε συναίσθημα είναι αποδεκτό ακόμη και το άγχος. Ακριβώς. Το αποδεχόμαστε και πηγαίνουμε παρακάτω. Ακριβώς. Να πάμε παρακάτω και σε ερωτήσεις. Έχουμε άλλες. Δεν έχουμε. Ο εργοδότης μου φωνάζει πολύ, δεν το καταλαβαίνει όμως. Είναι... Okay, κοίτα, τι γίνεται τώρα με αυτό. Συνήθως, όταν ένας άνθρωπος σου φωνάζει, δεν σου φωνάζει για σένα. Σου φωνάζει για το πώς αισθάνεται ο ίδιος εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με σένα, έχει να κάνει με τον ίδιο. Γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος φωνάζω. Okay. Αν κάτι με εκνευρίσει στην ημέρα μου και μετά μου πεις κάτι εσύ και αρχίζω και να σου φωνάζω, δεν είναι ότι εγώ π.χ. έπαθα κάτι. Εσύ έκανες κάτι σε μένα. Εγώ έπαθα κάτι και ήρθα και σου φώναξα. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με εσένα, έχει να κάνει με μένα. Με το πώς νιώθω. Άρα, ο εργοδότης θα το κάνει αυτό, όχι γιατί έκανες εσύ κάτι λάθος. Okay. Γιατί ο ίδιος αισθάνεται την ανάγκη να φωνάξει εκείνη τη στιγμή. Αλλάζει λίγο το που το βλέπεις δηλαδή. Ναι. Okay. Δηλαδή, μην το παίρνεις προσωπικά ότι, και εγωιστικά ότι αυτό γίνεται για μένα. Δεν γίνεται για σένα. Πίστεψε με, δεν γίνεται για σένα. Δεν γίνεται. Εγώ, βέβαια, αν με ρωτάς, δεν θα μπορούσα να επικροτήσω έναν άνθρωπο ο οποίος φωνάζει σε έναν άλλον άνθρωπο. Αλλά το οτιδήποτε περνάει ο καθένας από εμάς αφορά εμάς. Το ότι εγώ μπορεί να έχω μια κακή μέρα ή μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη, που συμβαίνει σε όλους μας, δεν μου φταίει σε κάτι ο Γιώργος να ξεσπάσει ναι, πάνω σίγουρα. Του. Σίγουρα, οπότε, σίγουρα. Σίγουρα. Ας το προσέχουμε ακόμη και ο εργοδότης, μάλλον εκείνος θα πρέπει να στείλει μάλλον το μήνυμα. Ακριβώς, ναι, φωνάζω χωρίς λόγο. Υπάλληλος, νομίζω ότι είναι ο εργοδότης. Τέλεια. Ότι από εκεί να ξεκινήσει. Ναι. Καλά τα λέω. Ναι, τέλεια ρε. Γιατί απλά συμφωνείς και ανησυχώ. όχι, γιατί τα λες πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Τα ίδια θα έλεγα κι εγώ ακριβώς. Έχουμε άλλες ερωτήσεις. Δεν θα έχουμε. Δανάη. Αφιερωμένη, να μου την αφιερώσετε. Βιώνω κρίσεις πανικού συνέχεια. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Εδώ μπορώ να σε βοηθήσω αν θες. Πάμε. Θέλω να απαντήσεις εσύ. Για να δούμε. Λοιπόν, θα σου πω. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι η κρίση πανικού συμβαίνει μία φορά. Δηλαδή, αυτό που επακολουθεί και εσύ αισθάνεσαι ότι συμβαίνει όλη την ημέρα, δεν συμβαίνει όλη την ημέρα. Προκαλείται μία φορά και το άγχος και το στρες σου, μη το ξαναπάθεις, ανατροφοδοτεί όλη αυτή τη διαδικασία και είσαι σε εγρήγορση ότι βιώνεις κρίση πανικού 24-24. Φοβάσαι τον εαυτό σου, μη το ξαναπάθεις. Πρακτικά, οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι το εξηγούν οι άνθρωποι ότι δεν είναι εφικτό. Δεν μπορείς να ζεις πάνω από 10 λεπτά ή ένα τέταρτο μία κρίση πανικού, γιατί δεν συμβαίνει. Ακριβώς. Περνάει.
Περνάει. Είναι πάρα πολύ λογικό. Πάλι έχει να κάνει πάλι με το άγχος όμως. Δηλαδή, με το να. Από εκεί ξεκινάει και τελειώνουν όλα. Ακριβώς. Και πάλι με το πώς είσαι εσύ με τα συναισθήματά σου να τα αποδεχτείς. Όχι να τα προσπαθείς να τα σταματήσεις γιατί τα θεωρείς απαράδεκτα. Έχει να κάνει δηλαδή πάλι με αυτό. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε μια κακή, αγχωτική κατάσταση. Αν το βλέπεις σαν. Ω, αυτό που μου συμβαίνει είναι πάρα πολύ κακό και πρέπει να το σταματήσω. Θα ξεκινούσαν αυτά. Γιατί πρέπει να το σταματήσω, αλλά μου συμβαίνει. Α, δύσκολο. Το να το αποδεχτείς είναι το πιο καλό πράγμα που μπορείς να κάνεις. Δηλαδή να κάτσεις εκεί να πεις: OK, αυτή τη στιγμή πάω να περάσω κρίση πανικού και είναι OK. Είμαι εδώ για τον εαυτό μου. Αυτό αν μπορείς να πεις αυτό για τον εαυτό σου. Δηλαδή από μέσο. Είμαι εδώ για τον εαυτό μου. Είμαι εδώ για τον εαυτό μου. Είμαι εδώ για τον εαυτό μου. Θα σου κάνει όλη τη διαφορά. Το λέω και σε σένα, άμα το ξαναπεράσεις, δηλαδή να το κάνεις αυτό. Είμαι εδώ για τον εαυτό μου. Είμαι εδώ για τον εαυτό μου. Και ο κάθε άνθρωπος το περνάει, προσπαθείς να κάνετε αυτό το πράγμα. Σας το υπόσχομαι, θα σας αλλάξει όλη τη ζωή. Το πρώτο βήμα, εγώ θα μείνω γιατί έχεις απόλυτο δίκιο, είναι να το αποδεχτείς. Από τη στιγμή που θα καταλάβεις ότι αυτό που βιώνεις είναι κρίση πανικού, γιατί το έχεις περάσει πάρα πολλές φορές και το ξέρεις, το αναγνωρίζεις, είναι το βασικότερο. Και αν αφήσεις τον εαυτό σου 5 λεπτά, δεν σου λέω παραπάνω, 5 λεπτά να ησυχάσει, να ηρεμήσει και να καθαρίσει το μυαλό του, θα δει πως ούτε έγινε τίποτα, ούτε ακριβώς. Πέθανε, ούτε έπαθε κάτι κακό, ούτε του συνέβη κάτι ακριβώς. Τρομερό και δυσάρεστο. Αλλά είναι τώρα αυτό που σου λέω. Πρέπει πραγματικά ο άνθρωπος αυτός να είναι τόσο πειθαρχημένος στις κρίσεις πανικού για να πει: Τώρα είμαστε εντάξει. Θέλω 5 λεπτά το χρόνο μου για να ηρεμήσω και να είμαι καλά, σαν να μην έγινε τίποτα. Να το μάθεις. Αυτό είναι στην ουσία. Δηλαδή να μάθεις τον εαυτό σου. Εαυτό. Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό. Θέλει εκπαίδευση. Ακόμα θέλει. Και κρίσεις πανικού θέλουν εκπαίδευση. Θέλει. Όντως. Θέλει. Έχουμε άλλο. Έχουμε άλλες ερωτήσεις. Άλλη απορία, τίποτα. Δανάη, έχουμε. Ορίστε, μα δεν μου απαντάει, αλλά ορίστε, μου δείχνει. Μου αρέσει μια κοπέλα που έχει σχέση. Πώς θα μπορούσα να την προσεγγίσω. Να μην. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Αυτό. Η απάντηση του Γιώργου είναι αυτή που θα πάρει και την τελεία από δίπλα. Να μην. Να μην. Ναι, δεν θα το πρότεινα. Όχι, παιδιά. Δεν θα το πρότεινα. Το έχω κάνει. Δεν αξίζει. Δεν. Μπορεί να πέσει σε πολύ άσχημες καταστάσεις. Don't. Απλά don't. Yeah. Αυτό. Δεν ξέρω. Δεν είναι. Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, υπάρχουν απορίες και εμείς σεβόμαστε εξίσου. Αλλά νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος είναι με έναν άλλον άνθρωπο που είναι δική του επιλογή. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα. Ακριβώς. Να αναμειχθούμε. Να μιλάς με τον άλλον άνθρωπο. Σου αρέσει η παρέα του, σου αρέσει όλα αυτά. Μιλάτε, οκ. Okay. Αλλά μην της μιλάς, μην του μιλάς. Μην της μιλάς, μάλλον κοπέλα λέει. Μην της μιλάς με σκεπτικό ότι αυτά τα λέω τώρα για να την κερδίσω ή οτιδήποτε. Chill. Ζήσε τη στιγμή. Και θα δεις ότι άμα η κοπέλα αυτή της αρέσει αυτό που περνάει μαζί σου και όντως νιώθει ότι όντως υπάρχει κάτι που υποβόσκει, χωρίς να πεις κάτι. Θα πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις και όντως θα έχεις χώρο πλέον να κάνεις μια κίνηση. Αλλά μην κάνεις κίνηση όσο είναι σε σχέση, γιατί πραγματικά μπορείς να πέσεις πάρα πολύ άσχημα. Γενικότερα αυτό, παίρνα καλά με τον άνθρωπο, χωρίς να έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι «Ω, τώρα τη την πέφτω, τώρα τη την πέφτω» κτλ. Μου φαίνεται χαζό δηλαδή που πρέπει να κάτσω να το αναλύσω αυτό, αλλά δυστυχώς κάποιοι την έχουν αυτή την απορία πάρα πολύ και ελπίζω να μην. Κοίταξε, θα σου πω ότι την αλήθεια είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Γιατί να συμβαίνει αυτό, αλλά θα το αφήσω. Γιατί μπορεί να έχετε και εσείς τέτοιες απορίες που μας τις στέλνετε στο Καλό Μεσημέρι ή στο Γιώργο μας, που κάνει ακριβώς το ίδιο. Και την επόμενη εβδομάδα άλλες ερωτήσεις. Εμείς εδώ κάνουμε τις δικές μας συνεδρίες, σε πλαίσια βέβαια φιλικά για να τα συζητάμε όλα. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μας. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για την εβδομάδα που έρχεται. Ναι, Τετάρτη, Παρασκευή. Έτσι, μπράβο.